παρακαλώ, γιατί προεκτάσει στην προσευχή την πρόταση για το θέλημά σου. Ναι, τελικά το θέλημα του Θεού θα μείνει. Έτσι. Εδώ στις λογικές υπάρξεις που έδωσε ο Θεός να έχουν θέλημα, λογικό να εκφράζονται, ζητούμε πολλά και διάφορα και ο Κύριος έφτασε να είπε και στους Αγίους Αποστόλους, καθώς πορεύεται εκείνος προς το Σταυρό, ανηφορίζοντας προς τα Ιεροσόλυμα, ενθυμίστε τους δύο μαθητάς, Ιάκωβο και Ιωάννη, που τον πλησιάζουν, βάζουν και τη μητέρα τους ενδιαμέσως, για να παρακαλέσει ώστε όταν θα καθίσει ως βασιλεύς, όπως τον περιμένουν, νικητής, να καθίσουν και τα παιδιά της, τα δύο αδέλφια, δεξιά και αριστερά. Και ο Κύριος λέει, ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Στους μαθητάς που τους είχε 3 χρόνια και που επειδή δεν είχε έρθει ακόμα η χάρη του Αγίου Πνεύματος, πόσο χαμηλά ήταν. Αν λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι που δεν είχαν λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ήταν, ενεργούσαν, σκέπτονταν τόσο χαμηλά, φανταστείτε που είμαστε εμείς. Και πόσο πρέπει να συνειδητοποιούμε αυτή την κατάστασή μας, την τόσο χαμηλή. Πώς θα ανεβεί λοιπόν ο άνθρωπος από εκεί που είναι, πεσμένος, όταν θελήσει να βάλει το Θεό στη ζωή του. Πώς μπαίνει ο Θεός στη ζωή μας, όταν κάνουμε το θέλημά Του, τις εντολές Του. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Έτσι φανερώνεται η αγάπη μας, με την τήρηση των εντολών. Μα θα είπετε, να μην ζητούμε από το Θεό, που μας λέει, αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Ναι, να ζητούμε. Αλλά να ζητούμε τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Αυτή τη φράση ανήμεθα τώρα έξω στο λεκανοπέδιο και σε όλη την Ελλάδα μας και παντού, όλοι που θα τη σταματούσαν όσοι δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Τα καλά και συμφέροντα, έτσι δεν λέγουν. Και το λέγουν μάλιστα, έτσι λέει και η Εκκλησία. Αλλά το λέγουν μισό. Δεν το κακό που το λέγουν εκείνοι μισό. Κακό είναι και εκείνος, αλλά κακό είναι που δεν το λέμε εμείς ολόκληρο. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Αυτό πρέπει να ζητούμε. Όταν λοιπόν αυτό ζητούμε, θα μας το δώσει ο Κύριος. Αλλά ίσως να μην έχουμε σωστά την εικόνα με την οποία το ζητούμε. Θέλουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή όμως το τι να ζητήσουμε δεν το γνωρίζουμε καλά πως πρέπει. Γι' αυτό να ζητούμε μεν όπως νομίζουμε, αλλά τελικά να σφραγίζουμε την προσευχή μας με αυτό που μας εδίδαξε ο Κύριος στις λίγες λέξεις της Κυριακής προσευχής. Γεννηθείτο το θέλημά σου. Όταν έχουμε αυτό το Άγιο Θάρρος, λέγοντας όλα τα αιτήματά μας, όπως τα νομίζουμε, ή μπορέσουμε σαν σφραγίδα στο τέλος να υπογραμμίσουμε αυτό, γεννηθείτο το θέλημά σου, τα κερδίσαμε όλα. Κερδίζουμε και αυτό που ζητήσαμε, αν είναι θέλημα του Κυρίου, αλλά απελευθερώνουμε τον Κύριο από όλα τα άλλα που τυχόν από εδώ και από εκεί έχουμε στο νου μας και του επιτρέπουμε να μπει στη ζωή μας σαν στο σπίτι του, να τα βάλει στη θέση τους κατά το θέλημά του. Εσύ Κύριε βλέπεις πώς είναι η ζωή μου. Έλα και βάλε τα όπως θέλεις. Όταν αυτό το πούμε, ο Κύριος θα ενεργήσει όχι με τις εικόνες που έχουμε εμείς που μας φτιάχνει πολλές φορές ο άρχον του κόσμου τούτου, με το φρόνημα τούτο, έχουμε όνειρο για τούτο, για εκείνο, για μας, τους δικούς μας κτλ. Αλλά ο Κύριος πώς θα μας τα δώσει, ποιο είναι το θέλημά Του, ο αγιασμός ημών, η σωτηρία και ο αγιασμός. Οπότε θα τα φέρει ο Κύριος κατά τέτοιον τρόπο που να μας δώσει αυτά τα οποία με το αίμα Του αγόρασε τον Παράδεισο. Εκείνο θέλει να μας δώσει ο Κύριος. Αυτό διστάζουμε να πούμε εμείς. Αυτό μας βάζει σε αγωνία να μην το πούμε ο πονηρός, για να μην κερδίσουμε εκείνα τα οποία αητήμασε Κύριος της αγαπός είναι αυτόν. Πώς θα δείξουμε την αγάπη μας όταν αφαιθούμε στο θέλημα του Κυρίου. Έτσι και ο Δεσπότης Χριστός δεν ηγάπησε τον κόσμο, τον Αδάμ, γεννόμενος νέος Αδάμ και μεσολαβώντας μεταξύ του ουρανίου Πατρός και του Αδάμ για να ενώσει τα διεστώτα, ουρανό και γη,
και να επαναφέρει τον εξόριστο στην πατρίδα την ουράνιο και μάλιστα να τον ενώσει κατά μία ένωση αδιάλυτον πλέον. Όπως είπαμε πολλά.